Ανταρκτικό του κλήρου για τα Θεοφάνεια. Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Διαρχή Ιερά Σύνοδο της χώρας, θα ανοίξουν οι ναοί κόντρα στα κυβερνητικά μέτρα. Η ανακοίνωση τονίζει ότι η Ιερά Σύνοδος δεν συνενεί στα νέα κυβερνητικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των Ιερών Ναών, εμένει σε όσα συμφωνήθηκαν αρχικώς με την Πολιτεία και εν τέλετε οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν ανοιχτοί για τη συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και τον αγιασμό των υδάτων εντός των Ιερών Ναών της Εορτής των Θεοφανίων, όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί και αποτυπωθεί στην κοινή υπουργική απόφαση. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι 9 μήνες τώρα και κάτι τηρούμε απαρέγκλιτα όλες αυτές τις αποφάσεις της ελληνικής κυβερνήσεως για την περιορισμό αυτής της πανδημίας και στην πρώτη περίοδο της πανδημίας, όπου ήταν κλειστές οι εκκλησίες, και στη δεύτερη τώρα, σε συνεργασία βέβαια πάντα με την ελληνική κυβέρνηση, και γι' αυτό είχαμε την ευκαιρία τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά να είναι ανοιχτές οι εκκλησίες με τον περιορισμένο αυτόν αριθμό των πιστών, μια και είναι και μεγάλες γιορτές και οι δύο. Θα μου πείτε τώρα γιατί υπήρξε αυτή η αντίδραση. Θα σας πω ότι καταρχήν όταν γίνεται μία συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη, την κυβέρνηση δηλαδή και την εκκλησία, τον πρωθυπουργό και τον αρχιεπίσκοπο, όταν το ένα από τα δύο μέλη θέλει να αλλάξει κάτι, τουλάχιστον πρέπει να ενημερώνει, όπως είπατε προηγουμένως και εσείς, να ενημερώνει το άλλο μέλος. Αυτό δεν έγινε. Η Ιερά Σύνοδος της χώρας ζητεί από την Πολιτεία και την κυβέρνηση να γίνει απολύτως σεβαστή η συγκεκριμένη απόφαση χωρίς προβλήματα, ενώ θα τηρηθούν απαραίτητος τα μέτρα. Οι εκκλησίες θα παραμείνουν ανοιχτές σύμφωνα με την προηγούμενη οικία. Με τον αριθμό το περιορισμένο των ανθρώπων, με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, μάσκα δηλαδή μέσα στην εκκλησία, απολυμμένο με τα χέρια μας μπαίνοντας και βγαίνοντας από την εκκλησία κλπ. Ό,τι κάναμε δηλαδή τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η ακολουθία του αγιασμού θα γίνει μέσα στις εκκλησίες, όπως είχε προβληθεί. Δεν θα γίνει τίποτα εκτός.